Γεια σας. Επειδή πολλοί μου το ζητήσατε πώς κάνουμε συγκεκριμένα σύνδεση του YouTube λογαριασμού σας με το AdSense, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Στο προηγούμενο βίντεο εξηγώ πώς φτιάχνετε το λογαριασμό YouTube. Πριν αρχίσουμε, τονίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχετε κάνει επαλήθευση πατώντας το κουμπί αυτό. Εδώ έχετε δύο επιλογές. Να δεχτείτε κλήση με αυτοματοποιημένο μήνυμα ή να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης με SMS. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να δηλώσετε αριθμό κινητού τηλεφώνου και να το έχετε κοντά σας. Εδώ γράφετε το τηλέφωνό σας και πατάτε υποβολή. Αφού λάβετε τον κωδικό, το δηλώνετε και γίνεστε επαληθευμένοι. Αφού ανεβάσετε τα βίντεό σας λοιπόν, και ακολουθήσετε τη διαδικασία όπως περιγράφω στο προηγούμενο βίντεο, στο τελευταίο βήμα πατάτε στο κανάλι Δημιουργία Εσόδων. Θα σας παραπέμψει στη διαδικασία σύνδεσης με το AdSense, το οποίο γίνεται σε λίγα βήματα. Πιθανόν το τρίτο βήμα να μην υπάρχει αν ήδη έχετε ορίσει προτιμήσεις δημιουργίας εσόδων, δηλαδή τους τύπους διαφημίσεων που θέλετε να προβάλλονται στα βίντεό σας. Λάβετε υπόψη πως το YouTube αλλάζει τις πολιτικές του αναδιαστήματα και αυτή τη στιγμή από τον Απρίλιο του 2017 πρέπει να έχετε τουλάχιστον 10.000 προβολές για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις στα βίντεό σας και όταν οι θεατές κάνουν κλικ σε αυτές, εσείς να κερδίζετε χρήματα. Αυτό προφανώς έγινε για να ξεχωρίσουν οι δημιουργοί που ασχολούνται πιο σοβαρά με το κανάλι τους. Στο πρώτο βήμα λοιπόν πατάτε έναρξη και αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε τους όρους του προγράμματος συνεργατών. Αποδεχτείτε φυσικά ότι θα πατάτε εσείς στις διαφημίσεις στο βίντεό σας και ότι έχετε επαρκή δικαιώματα για το περιεχόμενο των βίντεό σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή στο AdSense. Τα τσεκάρετε και πατάτε αποδέχομαι. Περισσότερα για τους όρους αυτούς, πολύ εύκολα, μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. Αφού λοιπόν αποδεχτείτε τους όρους και δεδομένου ότι έχετε δηλώσει όπως περιγράφω στο προηγούμενο βίντεο τους τύπους των διαφημίσεων που θέλετε στα βίντεό σας, βλέπετε το ενδιάμεσο βήμα δεν εμφανίζεται, προχωράμε πολύ γρήγορα στο δεύτερο βήμα και σημαντικότερο, όπου εγγράφεστε στο AdSense. Στο τρίτο, υποβάλλεστε σε έλεγχο αυτόματα για το αν τηρείτε τους όρους του προγράμματος συνεργατών και λαμβάνετε στο email σας την απάντηση μέσα σε μία εβδομάδα. Αλλά ας δούμε τι γίνεται με την εγγραφή σας στο δεύτερο βήμα πιο αναλυτικά. Πατάτε έναρξη και ξεκινάει η διαδικασία. Πατώντας επόμενο, θα σας ανακατευθύνει στο AdSense. Εδώ μπορείτε να συνδέσετε τον YouTube λογαριασμό σας με έναν υπάρχον λογαριασμό AdSense που ήδη έχετε φτιάξει ή να δημιουργήσετε ένα καινούριο από την αρχή. Μα γιατί να φτιάξω λογαριασμό AdSense, θα μπορούσε να πει κάποιος. Με απλά λόγια, το AdSense είναι ίσως το μεγαλύτερο διαφημιστικό δίκτυο στον ψηφιακό κόσμο και ανήκει στην Google όπως και το YouTube. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, δημιουργούς καναλιών στο YouTube, βίντεο ή web παιχνιδιών, εφαρμογών κινητών, προκειμένου να αποκτήσουν έσοδα από τις δημιουργίες τους. Αφού λοιπόν εγκριθεί το περιεχόμενο της δημιουργίας τους, γίνονται συνεργάτες με δωρεάν λογαριασμό και μέσω διαφήμισης των εταιριών που θέλουν να διαφημιστούν. Λειτουργεί δηλαδή ως ενδιάμεσος ανάμεσα στους διαφημιζόμενους και τα μέσα που θα μπορούσε να διαφημιστεί κάποιος και αναλαμβάνει τις πληρωμές. Οπότε πρέπει να κάνουμε λογαριασμό γιατί η AdSense θα μας πληρώνει για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στα βίντεό μας, δηλαδή πιο απλά είναι το ταμείο του YouTube. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε το YouTube λογαριασμό σας με το AdSense. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας Google λογαριασμός, τον οποίο έχετε εφόσον έχετε Gmail και συνδέστε με αυτό στο YouTube. Άρα δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε καινούριο, οπότε πατάμε σύνδεση. Εδώ σας δείχνει ως ιστιότοπο το YouTube κανάλι σας, επιλέγετε γλώσσα περιεχομένου, αποθήκευση και συνέχεια. Επιλέγετε χώρα, ζώνη ώρας, είδος λογαριασμού, ατομικό ή επιχείρηση, στοιχεία διεύθυνσης και προτιμήσεις ειδοποιήσεων από την AdSense που θα σας έρχονται με email. Και τέλος, πατάτε υποβολή της αίτησής μου. Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας και δημιουργηθεί ο λογαριασμός AdSense, θα μπορείτε να συνδέσετε στο AdSense με το Gmail σας και να παρακολουθείτε πόσα κερδίζετε.
Εδώ στην αρχική σελίδα βλέπετε τα συνολικά κέρδη αν έχετε κι άλλο κανάλι YouTube, site ή blog συνδεδεμένο, αλλά και τι δραστηριότητα έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής την τρέχουσα εβδομάδα ή μήνα. Αν θέλετε να δείτε για το συγκεκριμένο κανάλι, πηγαίνετε αναφορές απόδοσης, συνήθεις αναφορές, προϊόντα και φιλοξενούμενο AdSense για περιεχόμενο. Αλλά όλα αυτά τα στατιστικά για το συγκεκριμένο κανάλι και πολλά περισσότερα δημογραφικά, συσκευές που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και άλλα, μπορείτε να τα βλέπετε και από τα Analytics του YouTube. Η διαφορά είναι ότι στο YouTube Analytics βλέπετε τι δραστηριότητα έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής για το χρονικό διάστημα που έχετε καθορίσει, ενώ στο AdSense τι έχει εγκριθεί για την επόμενη ημερομηνία πληρωμής, που είναι περίπου η 21η του μήνα. Ας πάμε τώρα στα ποσά των πληρωμών. Σημειώστε ότι για τις πληρωμές υπάρχουν τρία σημαντικά ελάχιστα ποσά. Το ελάχιστο ποσό επαλήθευσης, το ελάχιστο ποσό δήλωσης τρόπου πληρωμής και τέλος το ελάχιστο ποσό πληρωμής. Αυτά διαφέρουν ανάλογα τη χώρα. Βλέπετε για το ευρώ και την Ελλάδα είναι 10 ευρώ για την επαλήθευση διεύθυνσης και δήλωσης του τρόπου πληρωμής και 70 ευρώ ελάχιστο ποσό κερδών για πληρωμή. Μόλις τα κέρδη σας ξεπεράσουν τα 10 ευρώ, το AdSense θα παγώσει προσωρινά τις πληρωμές σας και θα σας ζητήσει να κάνετε επαλήθευση της διεύθυνσής σας όπως βλέπετε εδώ. Πατάτε ενέργεια και ξεκινάει μια διαδικασία όπου σας αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ένας φάκελος που περιέχει ένα PIN. Αυτό θα σας έρθει σε περίπου 6 με 8 εβδομάδες και αφού σας έρθει θα πρέπει να το πληκτρολογήσετε εδώ. Αν δεν σας έρθει θα πρέπει να ξανακάνετε αίτημα. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιώσουν τη διεύθυνση που δηλώσατε. Αφού τελειώσετε με την επιβεβαίωση της διεύθυνσης που δηλώσατε, προχωράμε στη δήλωση τρόπου πληρωμής. Είναι το επόμενο και τελευταίο στάδιο και σας βγάζει μήνυμα γι' αυτό αφού επιβεβαιωθεί η διεύθυνσή σας. Πάμε ρυθμίσεις. Πληρωμές και πατάμε την επιλογή επαλήθευσης. Στην παρούσα φάση και για την Ελλάδα μπορείτε να πληρωθείτε μόνο από τραπεζικό λογαριασμό. Αφού δηλώσετε τα στοιχεία αριθμού λογαριασμού, θα γίνει μια κατάθεση στο λογαριασμό σας από 0 έως 1 ευρώ. Μόλις φανεί στο λογαριασμό σας, μπαίνετε στο AdSense και δηλώνετε ποιο είναι το ποσό αυτό, επιβεβαιώνοντας ότι ο λογαριασμός είναι δικό σας. Έτσι όπως βλέπετε, έχετε καταχωρημένο το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής και μόλις φτάσετε το ελάχιστο ποσό κερδών για πληρωμή, που όπως είπαμε είναι 70 ευρώ, πολύ απλά θα πληρωθείτε. Αυτά όσον αφορά τη σύνδεση του YouTube λογαριασμού σας με το AdSense και τις λεπτομέρειες για τις πληρωμές. Καλή επιτυχία και καλά κέρδη!